Καλησπέρα σας, τι κανετε πως πώ είστε. Λοιπόν, Ολυμπιακό Βιλερμπάν 81-55 τελικό αποτέλεσμα. Εύκολη πολύ νίκη του Ολυμπιακού σήμερα. Ο οποίο νίκησε με 26 πόντου διαφορά του ε, ελληπεί Κλείδωσε το πλεονέκτημα έδρα. Και έχουμε να πούμε πολλά για το μάτσο αυτό και για το μάτσο που έρχεται. Ο Ολυμπιακό ξεκίνησε το παιχνίδι με μια πεντάδα που είχε μέσα Μακίσικ και Μπλακ. Θα έλεγα ότι προσπάθησε ο Μπαρτζόκα να πάρει τη νίκη και να τελειώνει το παιχνίδι αυτό όσο πιο ανέμακτα γίνεται. Δηλαδή με την μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Όχι προσπάθεια. Ε, Ξοδεύοντα τη λιγότερη δυνατή ενέργεια, θα έλεγα. Όμω και πάλι έπρεπε ο Ολυμπιακό να παίξει άμυνα. Έβαλε 55 πόντου σήμερα η Βιλερμπάν. Αυτό δεν έρχεται από μόνο του, ε, δεν ε, ήταν ο Ντεκολό στην, ε, στην αποστολή της Βιλερμπάν και αυτό βέβαια ε, δείχνει ε, τεράστια διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που έχει η Βιλερμπάν με τον Ντεκολό και χωρίς τον Ντεκολό αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν ήταν αυτό και ο Ντεκολό να παίζει πάλι θα έχανε η Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ε, ήταν μπροστά στο ημίχνο 37-29... Θα έλεγε κανεί ότι τουλάχιστον μαθηματικά η Βιλερμπάν ήταν ακόμα μέσα στο μάτ. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα όμω άλλαξαν γιατί ο Ολυμπιακό ε, άνοιξε το ρυθμό, έπαιξε καλύτερη άμυνα και έτρεξε. Ε, πάσαρε πολύ ωραία την μπάλα ε, και, στην, και στην πλάτη τη άμυνα ε, των Γάλλων και έτσι ε, πήρε πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 37 29, έγινε στην τρίτη, στο τελος της τρίτης περίοδου 56-39, δηλαδή μιλάμε εκτοξεύτηκε. Ε, θέλω να πω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε ο Ολυμπιακός βιστά και αυτό όχι μόνο κάνει καλό γιατί κρατάει ε, δύναμις στο, ε, για το παιχνίδι της Παρασκευής αλλά έδωσε και λεπτά σε άλλους παίκτες. Είδαμε, α πούμε, τον Τζορτζ uh, Πάπα να βάζει το πρώτο τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα αποθεώθηκε από του uh, φίλου του Ολυμπιακού. Ε, όλοι σκοράραν σήμερα, όλοι οι παίκτε του Ολυμπιακού σκοράραν σήμερα, εκτό από έναν, από τον, από Φάλο, ο οποίο, Φάλο, ο, Φάλ, ο δεν σκοράρε γιατί δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο. Δεν μπήκε στο παιχνίδι ούτε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, ε, έτσι λοιπόν ήρθε το uh, 56-39 τη τρίτη περίοδου και στο τέλο το 81-55 είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός δεν ε, επέτρεψε παραπάνω από 16 πόντους σε μία περίοδο στη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν έβαλε στην δεύτερη και δεύτερη, δεύτερη περίοδο 16 πόντους και 13 και 10 στην πρώτη και την τρίτη αντίστοιχα. Ε, ενώ στην τελευταία σκόρα είναι τους περισσότερους άνετη λοιπόν η νίκη του Ολυμπιακού. Αν πάμε στο box score θα δούμε τον Wokap και τον Μακίσικ με 11 πόντου που είναι η πρώτη σκόρε του Ολυμπιακού. Ο Wokap έδωσε και 7 assist ενώ έχει 10 πόντου ο Παπα-Νικολάου και βλέπετε ότι αυτό που έλεγα ότι έχει σκοράρει όλη η ομάδα. Ο Βεζένκοφ είχε ένα στα 6 τρίποντα σήμερα. Εντάξει, μπήκε, βγήκε, δεν μπορεί να ζηταθεί, Ξανά έβγαινε. Εντάξει, έπαιξε λιγάκι έτσι για να πάρει λίγο ρυθμό δεν ήταν να πάρει λίγα λεπτά δεν ήταν για να τον κουράσει σήμερα ο, ο Μπαρτζόκα. Ε, βλέπω στο box score όλα τα στατιστικά του Ολυμπιακού ότι είναι ωραία, καθαρά. 11 λάθη, οκ. Okay, ε, 20 assist, και πάλι οκ, okay. τα 10 κλεψίματα επίσης είναι πολύ ε, καλό νούμερο, ε, οι 13-16 βολές είναι ικανοποιητικό ε, ποσοστό, 25 στα 35 δίποντα 71,4 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι πολύ καλό ποσοστό και ε, για άλλη μια φορά ξεχωρίζει, χτυπάει στο μάτι αυτό το 6 στα 25 τρίποτα, το 24% είναι άλλο ένα παιχνίδι της EuroLeague, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν έχει ευστοχία από, δεν είναι καλό από τη γραμμή του τριπόντου μετά το παιχνίδι στη Βελιγράδη. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λόγο ανησυχία, θα έλεγα στον Ολυμπιακό γι' αυτό. Ούτω ή άλλω είναι και θέμα βραδιά, αλλά νομίζω ότι όσε περισσότερε βραδιέ άστοχο είσαι σε μια ομάδα στον Ολυμπιακό, τόσο πιο πιθανό είναι την επόμενη βραδιά που θα ξαναπέξει να είσαι παραγωγικό από τη γραμμή του τριπώντου οπότε απλά το αναφέρω γιατί χτυπάει έτσι λίγο στο μάτι λίγο άσχημα ε, τίποτα άλλο δεν έχω να σημειώσω, έχω όχι έχω να σημειώσω επίσης τα 7 rebound του Μπολομπόη και τα 7 rebound του Peters τα 5 rebound ε, του Black ε, έπαιξε και ο Μπολομπόη αρκετά σήμερα, έπαιξε κοντά στα 20 λεπτά ε, ο, μοιράστηκε βασικά το χρόνο μα, μαζί με τον ε, Black στο 5 αυτά πάμε μέσα μετά το παιχνίδι μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το επίτευγμα του Ολυμπιακού που σήμερα σφραγίστηκε κιόλας, δηλαδή ο Ολυμπιακός και επίσημα σήμερα μπαίνει στην οκτάδα στο top 8 με, το πλεονέκτημα έδρας. Και είπε κάποιες κουβέντες οι οποίες πραγματικά ε, είναι σημαντικές ε, τόνισε ότι είναι μια ένα πολύ, πολύ επίτευγμα αυτό για τον Ολυμπιακό είπε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση μπορεί να φαίνεται εύκολο αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό να το πετύχει αυτό ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει μόνο το πλέον έδρα, αλλά έχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε και την κορυφή της βαθμολογίας στην κανονική σεζόν που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή αν τελείωνε η κανονική σεζόν θα έπαιζε με τον 8ο στην, στα play-off και βέβαια οι συνάδελφοι που ήταν εκεί ρώτησαν τον κότς του Ολυμπιακού αν θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί και να υπολογίσει για να διαλέξει αντίπαλο ή όχι και κατηγορηματικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας αρνήθηκε ότι θα μπει στη διαδικασία 100% όχι είπε γιατί οι ομάδες που το έχουν κάνει κατά το παρελθόν το έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Όχι γιατί λοιπόν φοβάται κάποιον ο Ολυμπιακός. Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει στα play-off και παίζεις με τον πρώτο, αυτός πρέπει να φοβάται ή είναι αυτός που μπαίνει και παίζει με τον πρώτο, όχι ο πρώτος. Δηλαδή αν φοβάται ο πρώτος, ποιο δεν φοβάται. Δεν έχει λογική να φοβάται ο πρώτος. Να φοβάται ο όγδος, ναι. Να φοβάται ο έβδομος, τον δεύτερο, ναι. Αλλά ο πρώτος να φοβάται ποιον. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι ε, δεν θα μπει στη διαδικασία αυτή ο Ολυμπιακό. Δεν το περίμενα κιόλα να μπει στη διαδικασία αυτή ο Ολυμπιακό. Δεν ε, είναι τέτοιου είδου ε, προπονητή ο, ο Μπαρτζόκα και δεν θα κάνει και καλό και στην ψυχολογία που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί, γιατί σου λέει, μπορεί να σου πει ο παίχτη, Γιατί διαλέγουμε αντίπαλο, Φοβόμαστε κάποιον. Δηλαδή, ε, δεν κατάλαβα. Ποιο ο λόγο, Γιατί κάναμε όλο αυτό τον αγώνα για να βγούμε πρώτοι για να κάτσουμε να χάσουμε στο τέλο από την Πασκόνια και να βγούμε δεύτερη για να μην πέσουμε. Δεν μπαίνει ποτέ κανένα σε αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολύ σωστό λοιπόν αυτό. Τώρα για το παιχνίδι τη Παρασκευή. Γιατί? Γιατί αυτό ήταν πολύ ωραίο βίντεο, πολύ χαλαρό βίντεο για μένα. Ένα βίντεο που βγήκε άνετα. αλλά την Παρασκευή όμω έρχεται το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ξέρω ότι έχετε βγάλει ήδη τα μαχαίρια. Λοιπόν, είχα κάνει μια ερώτηση έχοντα μια ιδέα να κάνω ξεχωριστό βίντεο για Ολυμπιακό και ξεχωριστό για τον Παναθηναϊκό. Ε, οι περισσότεροι ψηφίσατε ναι να το κάνουμε. Αλλά διάβασα τα σχόλιά σας από κάτω και τελικά το θεωρώ κακή ιδέα. Γιατί, Γιατί όντω, όπω και αρκετοί γράψατε όταν κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς είναι σαν να ενστερνιζόμαστε ε, ε, την οπαδικότητα και την, ε, ε, την καφρίλα. Ναι είναι σωστό αυτό και θα σας ευχαριστώ πολύ που μου το τονίσατε. Γιατί? Γιατί θα κάνουμε ένα βίντεο τελικά. Δεν θα κάνουμε δύο βίντεο. Δεν υπάρχει κανένα λόγος να κάνουμε δύο βίντεο. Το παιχνίδι είναι ένα. Θα είναι, θα έχει μια διαφορετική δομή, δηλαδή θα καταγράψουμε τα σημαντικά γεγονότα του παιχνιδιού και τον, χείρι, τον τη διαχείριση που έκαναν οι δύο ομάδες. Στο τέλος θα κάνουμε για τον γηπεδούχο και για τον φιλοξενούμενο, ξεχωριστή κριτική. Για τι δύο ομάδε ξεχωριστά. Αλλά θα είναι στο ίδιο βίντεο. Αυτό θα κάνουμε την Παρασκευή και αυτό θα κάνουμε κάθε φορά που θα παίζουν Ολυμπιακός Ολυμπιακό όταν ε, με το καλό συναντηθούν και στου τελικού του πρωταθλήματο. Ε, αυτό θα γίνει. Ε, ελπίζω ε, να την Παρασκευή ε, να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Εμεί αύριο θα έχουμε ε, βίντεο για την αγωνιστική αυτή. Που τελειώνει, που τελειώνει απόψε, γιατί? γιατί έχουν γίνει αρκετά σημαντικά πράγματα, έχει κερδίσει η Ζάλγκερ στην Μονακό, έχουν αρχίσει να μπερδεύονται τα πράγματα λίγο εκεί κάτω στην οκτάδα, περισσότερο να μπερδεύονται, οπότε θα κάνουμε ένα βίντεο για την αγωνιστική αυτή και θα προχωρήσουμε κανονικά με την δεύτερη της εβδομάδας. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Χαιρετώ.